και το όνομα αυτής Μαρία Άγχελα Ολγίν Κουεγιάρ. Η Κολομβιανή κατά κάποιον τρόπο συνονόματι του πρώην Γενικού Γραμματέα του, η Έντε Κουεγιάρ, προτάθηκε από τον Αντώνιο Κουτέρες για να αναλάβει το δύσκολο ρόλο της απεσταλμένης για το Κυπριακό. Πρώην Υπουργός Εξωτερικών και πρώην μόνιμη αντιπρόσωπος της χώρας της στον ΟΗΕ. Γεννημένη 13 Νοεμβρίου του 1963, η Ολγίν προέρχεται από την οικογένεια δύο πρώην προέδρων της Κολομβίας, τον Κάρλος Ολγίν το 1988 και τον Χόρχε Ολγίν το 1921. Η Υπουργός Εξωτερικών διατέλεσε από τον Αύγουστο του 2010 μέχρι τον Αύγουστο του 2018. Το όνομά της συνδέθηκε με τις διαπραγματεύσεις της χώρας της για ανανέωση των διπλωματικών σχέσεων με τη Βενεζουέλα. Μαζί με τον Νικολάς Μαδούρο ήταν η επικεφαλής των δύο αντιπροσωπιών. Αργότερα δημοσίευσε βιβλίο για αυτή την εμπειρία της. Ως υπουργός, ανάμεσα σε άλλα, χειρίστηκε τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές για τις οποίες πήρε, όπως θα ακούσετε να λέει, διδάγματα από την Τουρκία σε σχέση με το ζήτημα των ειδικών αδειών μετανάστευσης. Necesita tener que a nosotros nos han dado esa recomendación los turcos con cuando estaban con la lo que han recibido de migración siria. Το Δεκέμβριο του 2017 επισκέφθηκε την Αθήνα και συναντήθηκε με τον τότε Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοντζιά. Παντρεύτηκε το 1983, χώρισε το 1990 και επιταγνώρισε το συμβίο της Κάρλος Εσπινόσα Πέρες, με τον οποίο απέκτησε ένα γιο το 1991.